Είμαι η πρόεδρος του Συλλόγου Φυλάκων Σχολικών Κτηρίων Ελλάδος και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μητσοτάκη, καταργήσατε ένα κλάδο το καλοκαίρι, τον οποίο, από ό,τι έχετε πει, τον έδωσαν κάποιοι. Η ερώτησή μου είναι, αυτή είναι η μεταρρύθμιση του κράτους? Δίνουμε κάποιους κλάδους κάποιοι και αυτομάτως τους βγάζουμε στη διαθεσιμότητα, παύλα ανεργία? Δεύτερον, είμαστε ένας κλάδος που έχει μπει με αξιοκρατικές διαδικασίες. Την πρώτη φορά έχετε δυνατότητα να ρωτήσετε το πώς μπήκε ο σχολικός φύλακας. Έχετε δίπλα σας την κυρία Χριστοφιλοπούλη, την αναπληρώτρια υπουργό. Ρωτήστε τι πώς μπήκε ο σχολικός φύλακας την πρώτη φορά της πρόσληψής του. Για τη δεύτερη φορά που μετατράπηκαν οι συμβάσεις μας σε ορίστου χρόνου με το ΠΔ-164, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το αναφέρω. Είσαστε στην Βουλή όταν πέρασε αυτό το προεδρικό, το οποίο ξεχνάμε ότι υλοποίησε σε μια κοινοτική οδηγία. Υπάρχει επίσης και μια γνωμοδότηση που σας έχει έρθει από τον υπουργό, τον κύριο Παυλόπουλο, στο γραφείο σας. Τι μας απαντάτε γι' αυτό? Επίσης, κύριε Μητσοτάκη, υπάρχει το οξύμορο της υπόθεσης όσον αφορά την κατάργηση του κλάδου μας. Μας βγάζετε στη διαθεσιμότητα, λιδωρώντας κιόλας τον κλάδο, ότι και εντάξει, και τι θα γίνει άμα δεν υπάρχουν σχολικοί φύλακες. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στα σχολεία τα οποία φύλαγαν οι σχολικοί φύλακες, βάζετε προσωπικό μέσω ΕΣΠΑ, συμπατριώτες μας ανέργους, και ξεχνάτε ότι τους μπάζετε σε έναν ευαίσθητο χώρο. Εμείς που μας βλέπετε και την πρώτη φορά και τη δεύτερη που μπήκαμε στα σχολεία, δώσαμε πιστοποιητικά υγείας, περάσαμε από ψυχιάτρους. Επίσης, καταθέσαμε τα ποινικά μητρώα για να ξέρει η εκπαιδευτική κοινότητα με ποια άτομα μπαίνουν στο σχολείο. Μας καταργείτε λοιπόν, τον έχετε ονομάσει μία άδικη οριζόντια δράση που αναγκαστήκατε να την κάνετε. Σας ρωτάμε λοιπόν, τι σκοπούς έχετε να κάνετε με τους σχολικούς φύλακες, τους οποίους άδικα, όπως λέτε, τους πετάτε στο δρόμο? Επίσης, τι έχετε να πείτε για τα ένσημα 2001-2006, που οι σχολικοί φύλακες δούλευαν 8 ώρες επαναλαμβανόμενες βάρδιες 24ωρου φύλαξης των σχολείων? Τα ένσημα αυτά δεν μας έχουν αποδοθεί ποτέ. Και επίσης, κύριε Μητσοτάκη, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο πρώην μάλλον Πρωθυπουργός, ο κύριος Παπανδρέου, είχε πει ότι στην Ελλάδα θα υπάρχουν οικογένειες που θα δουλεύει ένα μόνο άτομο. Εμείς σας λέμε ότι εσείς θα είστε ο υπουργός που θα αφήσετε οικογένειες που δεν θα δουλεύει κανείς, γιατί η πλειοψηφία των σχολικών φυλάκων είναι άνεργοι, οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, τα παιδιά τους. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κρατήστε το μέχρι να απαντήσω. Καταρχάς, στέκομαι με πολύ σεβασμό απέναντι στο πρόβλημα των σχολικών φυλάκων. Και ξέρετε ότι τα έχουμε συζητήσει και ποτέ δεν κρύφτηκα ως προς την απόφαση, την δύσκολη και όντως οριζόντια απόφαση, την οποία κλήθηκε η κυβέρνηση, αλλά και εγώ ως αρμόδιος υπουργός, να πάρουμε τον περασμένο Ιούλιο. Πράγματι, ήταν μια δύσκολη απόφαση και όπως κάθε οριζόντια απόφαση, μπορεί να ενέχει και ορισμένα στοιχεία αδικίας. Υπάρχει εδώ πέρα, κύριε Χατζηνικολάου, ένα ουσιαστικό ερώτημα, το οποίο έχει και έναν, αν θέλετε, ιδεολογικό χαρακτήρα. Υπάρχουν ορισμένες υπηρεσίες τις οποίες παρέχει το κράτος, για τις οποίες ενδεχομένως να μην χρειάζεται μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους? Παραδείγματος χάρη υπηρεσίες φύλαξης. Ή παραδείγματος χάρη, γιατί ξέρω ότι θα δεχτώ και τέτοια ερώτηση, υπηρεσίες καθαριότητας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι ναι, ότι στα πλαίσια ενός μικρότερου κράτους κάποιες τέτοιες υπηρεσίες δεν πρέπει να παρέχονται μέσα από μόνιμους υπαλλήλους. Στα πλαίσια ενός περιορισμού του κράτους, ο οποίος ήταν απαραίτητος να γίνει και για λόγους κόστους, αλλά και για λόγους μνημονιακούς. Από εκεί και πέρα, θίξατε μια σειρά από επιμέρους ζητήματα τα οποία σας αφορούν. Πράγματι, υπάρχει η εκκρεμότητα με τα σταξιωτικά χρόνια. Είναι κάτι το οποίο το κοιτάμε και θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να το ρυθμίσουμε. Υπενθυμίζω και σε εσάς κάτι το οποίο σας έχω πει και το οποίο επαναλαμβάνω και για όλους τους συνομιλητές, γιατί αφορά όλες τις κατηγορίες της διαθεσιμότητας, ότι έχουμε μια νομική δέσμευση να αποκαταστήσουμε τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες είναι από πλευράς κοινωνικής οι πιο προβληματικές, τρίτεκνοι, ενδεχομένως και μονογονεϊκές οικογένειες με τον πιο ευρύ ορισμό της μονογονεϊκής οικογένειας. Αλλά από εκεί και πέρα αναγνωρίζω απόλυτα την δυσκολία της απόφασης την οποία πήραμε. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση, και δεν θα το έκανα, κύριε Χατζηνικολάου, και θα ήταν ανέντιμο εκ μέρους μου να πω, να δεσμευθώ ότι όλοι οι σχολικοί φύλακες θα αραπορροφηθούν σε μια άλλη θέση. Κάνω την καλύτερη δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης την οποία κάνουμε με την Τρόικα και στα πλαίσια της υποχρέωσης που έχω να πρέπει να διαχειριστώ και το συνολικό στόχο της χώρας
για την επίτευξη των απολύσεων των 15.000, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τους σχολικούς φύλακες. Αλλά από εμένα δεν θα ακούσετε ποτέ καμία απαξιωτική κουβέντα για τη δουλειά την οποία κάνατε και ποτέ κανέναν προσβλητικό χαρακτηρισμό για το ήθος σας και για τη συμπεριφορά σας. Και αυτό θέλω να το πω, κύριε Χατζηνικολάου, και να το πω και δημόσια, επειδή μπορεί να υπάρχουν οι σκληρότερες των αντιπαραθέσεων και πάντα κάθε διαμαρτυρία είναι σεβαστή και κατανοώ απόλυτα την οργή και το θυμό που αυτές οι αποφάσεις μπορεί να συνεπάγονται, αλλά εγώ θα στέκομαι πάντα με σεβασμό και με σεμνότητα απέναντι στο πρόβλημά σας, λέγοντάς σας την αλήθεια για το τι μπορώ να κάνω. Κύριε Υπουργέ, δεν μας φτάνει αυτό που μας λέτε. Όταν υπάρχει μια άδικη κατάργηση ενός κλάδου, ο οποίο είναι παραδεκτό από όλους ότι έχει συμβεί, οφείλετε να κάνετε και κάτι για να διορθώσετε αυτή την αδικία. Και να σας πω κάτι άλλο. Πώς μπορείτε να λέτε ότι δεν απορροφούμε από τους σχολικούς φύλακες ή θα απορροφήσουμε ένα μικρό ποσοστό, όταν από όλους τους άλλους τους κλάδους που έχετε βγάλει σε διαθεσιμότητα, απορροφείτε πολύ περισσότερους. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό. Ποια η διαφορά του σχολικού φύλακα με οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο συμπολίτη μας. Που θα σας πω ότι ο διαθέσιμος συμπολίτης μας μπορεί να είναι ο σύζυγός μας, ο συγγενής μας, το παιδί μας, οποιοδήποτε. Και σίγουρα δεν υπάρχει τίποτα πιο άχαρο από το να μπει κανείς σε αυτή τη λογική του σκληρού αυτοματισμού. Ένας είναι καλός, ο άλλος είναι κακός. Σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε σε κανέναν. Και δεν το κάνατε ποτέ. Δεν μπαίνουμε απέναντι σε κανέναν συμπολίτη. Και είναι προς τιμήν σας, και το λέω, ότι δεν το κάνατε ποτέ. Η διαφορά με τη δημοτική αστυνομία, που είναι ο άμεσα συγκρίσιμος κλάδος, είναι ότι στη δημοτική αστυνομία υπήρξε μεταφορά της αρμοδιότητας της δημοτικής αστυνομίας. Εγώ δεν αναφέρθηκα, βέβαια. Ολόκληρη. Εσείς αναφέρεστε. Ναι. Εγώ δεν είπα. Εγώ κάνω τη σύγκριση, διότι επειδή εκεί πέρα υπάρχει πράγματι μεγάλη ποσοστή απορρόφηση, που ενδεχομένως σε άλλους κλάδους οι οποίοι μπήκαν να μην υπάρχει, στην περίπτωση εκεί υπήρξε μεταφορά της αρμοδιότητας στην ελληνική αστυνομία. Αυτή είναι η σημαντική διάκριση μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Για το ίδιο θέμα, ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Στο καλησπέρα θέμα. Σας, κύριε Υπουργέ. Τα ευχαριστώ, δεν χρειάζεται. Δεν ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, μία ερώτηση με τρία σχέλη. Πήγαμε οριζόντια. Άδικο. Γνωστό και το παραδέχεστε κι εσείς. Δεύτερον, σήμερα παρακολουθούν 2% οικογένειες που δεν ξέρουν τι θα γίνουμε αύριο. Είμαστε στην ώρα μηδέν. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Περιμένουν από τα χείλη σας τι θα πείτε για τους σχολικούς φύλακες. Είναι οι ηλικίες αυτές που προδιέγραψε ο κύριος Χατζηνικολάου και προς Θεού δεν υπάρχει μέλλον αν δεν τακτοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και τρίτον, το έχουμε ξανασυζητήσει. Ελέγχθηκαν στο Δήμο της Αθήνας σε ένα μήνα 470 φάκελοι, εκ των οποίων βρεθήκαν 10 με πλαστά δικαιολογητικά. Ήτι 2%. 600.000 οι δημόσιοι υπάλληλοι, επί 2% 12.000 οι απολύσεις. Ορίστε. Και 1.000 επιπλέον. Σας το ξανά έχω αναφέρει αυτό. Και γιατί το λέω. Είναι πολύ άδικο, Υπουργέ, τα οριζόντια μέτρα. Δεν αξιολογηθήκαμε. Να πω, ο Μπάστας, είμαι ο πρόεδρος των σχολικών φυλάκων, δεν κάνει. Δεν κάνει. Αξιολογήθηκε και δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Εμείς έχουμε προσφέρει και κοινωνικό έργο. Δεν είναι μόνο η προσφορά μας, η οικονομική που κερδίζαν οι Δήμοι. Από τις ζημιές, τα σχολεία έχουν γίνει νεκροταφεία. Οι έμποροι γίνεται... Σε ποιο σχολείο, κύριε Υπουργέ, να πάμε? Κάνουν πάρτι ναρκωτικών. Φυλάγαμε καθαρά σχολεία, φυλάγαμε τα παιδιά μας. Σε δύο σχολεία, σε δύο δήμους έχουν μπει security και στον ένα προέκυψε θέμα. Με παρενόχληση, γιατί δεν έχουν περάσει γιατρούς. Εμείς είχαμε περάσει μέχρι ψυχιάτρους. Είχαμε αυτό που λέμε ελαφρό ΑΣΕΠ, γιατί με κοινοτική οδηγία μπήκαμε, με ΑΣΕΠ δύο φορές, με κριτήρια σε την πρώτη, αφού υπήρχαν και επιλαχόντες στην πρόσληψή μας. Αντιληπτό λοιπόν ότι υπήρχε αξιολόγηση στην πρόληψή μας. Θέλω να μου πείτε σοβαρά και ειλικρινά, οι 2.100 συνάδελφοί μου απόψε που περιμένουν με κάθε ειλικρίνεια που σας διακρίνει, γιατί ξέρω την ευαισθησία σας,
τι θα απαντήσετε για αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου πρώτα να αναφερθώ στο τελευταίο ζήτημα το οποίο θίξατε. Στο ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, των πλαστών δικαιολογητικών και των παράνομων προσλήψεων, οι οποίες έχουν γίνει στο δημόσιο. Εμείς ξεκινήσαμε από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης μια μεγάλη προσπάθεια επιτάχυνσης της απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης, ώστε να τελειώνουμε με τις υποθέσεις των πειθαρχικά ελεγχόμενων υποθέσεων, που όπως γνωρίζετε πηγαίνανε χρόνια και χρόνια επειδή πειθαρχικά συμβούλια δεν συνεδρίαζαν ποτέ, και κάναμε και κάτι ακόμα. Ξεκινήσαμε σε πρώτη φάση δειγματοληπτικά μία άσκηση εντοπισμού πλαστών δικαιολογητικών στην περίπτωση της Δημοτικής Αστυνομίας. Και πράγματι. Πρέπει να σας διακόψω. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Θα επιστρέψω με τα πλαστά δικαιολογητικά για να μας πείτε τι ακριβώς συνέβαινε. Σε 2-3 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον!